Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Στραβελάκη. Θα σας βάλω κατευθείαν στα βαθιά, πρόεδρε, επειδή καταλαβαίνω ότι διαμορφώνεται ένα εκρηκτικό πολιτικό σκηνικό, από το οποίο προφανώς δεν μπορεί να απουσιάζει όποια θέση και αν επιλέξει η Ένωση Κεντρών, και θα σας ρωτήσω καταρχήν αν συμφωνείτε με τα όσα ακούσατε με τον Πρωθυπουργό από την Ιθάκη, ότι η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια, ανακτά το δικαίωμά της να ορίζει αυτή τις τύχες και το μέλλον της, χωρίς άλλες θυσίες. Εντάξει, αυτές είναι υπερβολές. Είναι προπαγάνδα του κυρίου Τσίπρα. Θεωρώ τις κουβέντες αυτές ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, δοθέντως ότι μένουν τα μέτρα των μνημονίων. Μένουν τα πλεονάσματα, μένουν οι σκληροί νόμοι αντεργατικοί, μένουν πολλά άλλα ότι... Πάντως, στη μείωση των συντάξεων λένε ο ένας μετά τον άλλον οι υπουργοί ότι θα την αναστείλουν. 360 νόμοι είναι και 3.000 διατάξεις. Άρα εσείς τι λέτε, ποια είναι η επόμενη μέρα για την Ελλάδα μετά την έξοδο από τα μνημόνια? Η επόμενη μέρα για την Ελλάδα είναι να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να φέρουμε πίσω τα λεφτά αυτοί που τα βγάλανε στο εξωτερικό. Αυτό το ακούμε 8 χρόνια τώρα. Ναι, και δεν γίνεται. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει? Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κάποτε η επιστροφή των χρημάτων και ένα κλίμα πιο φιλόξενο για επενδύσεις. Το βλέπετε αυτό? Γιατί έλεγα πριν το Ινστιτούτο Brookings λέει ότι είμαστε σαν το Hotel California. Λέμε ότι πρέπει να γίνει μια οικουμενική κυβέρνηση. Γιατί ο λόγος που δεν έχει γίνει ούτε επί Σαμαρά, ούτε επί Τσίπρα, τίποτε, δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα παρά μόνο κόψιμο μισθών και συντάξεων και επιβολή νέων φόρων, είναι ότι η εικόνα που δίνει το πολιτικό μας προσωπικό είναι εικόνα διχασμού, διαίρεσης και αλληλοφαγώματος. Οπότε ποιος επενδυτής θα έρθει ή ποιος θα φέρει τα λεφτά του πίσω σε ένα τέτοιο κλίμα? Γι' αυτό φώναξα για οικουμενική και δεν το καταλάβατε ούτε εσείς οι δημοσιογράφοι όταν πρωτομπήκαμε στη Βουλή το 15 το Σεπτέμβριο. Κομίσαμε ένα μήνυμα συνένεσης και οικουμενικής. Ηρωνευθήκανε πολλοί δημοσιογράφοι ότι πώς είναι δυνατόν τώρα να γίνει μια κυβέρνηση 240 εδρών. Πώς είναι δυνατόν να γίνει μια τέτοια κυβέρνηση? Εγώ δεν την ήθελα για να μπω μέσα εγώ, έτσι και αλλιώς δήλωνα ότι δεν θέλω να συμμετάσχω, ούτε υπουργεία θέλω, ούτε γραμματείες θέλω, ούτε λάφυρα θέλω για την Ένωση Κεντρών. Εγώ ήθελα η εικόνα της χώρας προς τα έξω να είναι πιο φιλόξενη. Ναι, αυτό τότε. Ήθελα, σήμερα όμως καταλαβαίνετε... Δεν το κίνητρό μου και νομίζαν ότι ήθελα... να χαλάσω το σκιωμένο Σαμαράς, να του χαλάσω, ή ο Μητσοτάκης τώρα, να του χαλάσω την ορμή προς την Πρωθυπουργία, ο δε Τσίπρας να χάσει την εξουσία. Έτσι το εξελάμβαναν. Αυτά το τότε, πρόεδρε, το 15. Τώρα έχουμε 18, ναι. Μπαίνουμε σε εκλογές του 19 και το ερώτημα είναι, εσείς βλέπετε καμιά προϋπόθεση για συνεννόηση? Διότι όταν καμία, το ρωτώ, είμαι λέει, μα ποιος με τους άλλους θα συνεννοηθούμε? Επικρατεί εγωισμός και στο Μητσοτάκη και στον Τσίπρα. Είναι θέμα εγωισμού ή είναι θέμα διαφοράς ατζέντας και αντιλήψεων που δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση? Τα μαγαζιά τους είναι σαν εμπορικές επιχειρήσεις πλέον τα κόμματα. Δεν είναι με ενδιαφέρον για τη λύση των προβλημάτων της χώρας. Ενώ πολιτικά λέτε είναι κοντά, θα μπορούσαν να βρουν... ταυτόσιμοι είναι πολιτικά. Πολιτικά είναι και οι δύο τσιράκια της Μέρκελ. Και οι δύο ό,τι διατάξουν οι ξένοι σαν πυθύνια όργανα το κάνουν. Δηλαδή αν ήταν τώρα ο Μητσοτάκης όλοι αυτοί οι νόμοι που πέρασε ο Τσίπρας δεν θα τους πέρναγε? Ο Μητσοτάκης δεν θα πέρναγε το Σκοπιανό να δώσουμε το Μακεδονία? Δεν θα υπέκυπτε στους Αμερικάνους ο Μητσοτάκης? Έχετε την άποψη αυτά που λέει ότι δεν το δίνει το όνομα? Αν βγει πρωθυπουργός την ίδια μέρα θα το δώσει. Κατ' ουσίαν είναι οι ολόιδιοι εξουσιομανείς και οι δύο και δεξιοί και οι δύο. Δεξιοί, με την έννοια δεξιά. Τι σημαίνει δεξιά? Να υποκύπτεις στις ελίσεις των ξένων και να στραγγίζεις το λαό σου, να υποφέρει συνέχεια ο λαός σου. Σε αυτό το...
Το πετύχανε και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Σε αυτό το σκηνικό της πόλεως, όπως και εσείς το περιγράφετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λεβέντη, μήπως φοβάστε ότι η Ένωση Κεντρών, η οποία είναι και αποδυναμωμένη με την έννοια ότι έχει χάσει βουλευτές το τελευταίο διάστημα, θα πέσει θύμα, και το λέω αυτό ακούγοντας και τους ειδικούς αναλυτές να λένε ότι όσο αυξάνεται η πόλωση, τόσο και αυτός είναι ο στόχος και, των μεν και των δε, να αυξηθεί η συσπήρωση και την ύφη την πληρώνουν οι ενδιάμεσοι. Και εσείς είστε στη μέση. Μήπως ανισχύετε ότι θα μείνετε εκτός της επόμενης βουλής, θα πέσετε θύμα αυτής της πόλωσης? Ακούστε, εμείς δεν είμαστε ενδιάμεσοι απλά. Εμείς είμαστε το κέντρο. Είμαστε αυτοί που καταγγέλουμε και τους δύο κόσμους, της δεξιάς και του ΣΥΡΙΖΑ, ως άπιους και βρωμερούς κόσμους, διεφθαρμένους κόσμους. Επομένως, οι πολλώσεις, βεβαίως όλοι οι κίνδυνοι υπάρχουν, όπως το περιγράφετε, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι τρεις βουλευτές που μου φύγανε καταρχάς δεν πήραν ούτε μία ψήφο. Ήτανε με λίστα οι εκλογές. Ναι, 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 το θυμάμαι. Όλους αυτούς δεν τους ήξερε τη μάνα τους που μου φύγανε. Τους έβαλα εγώ με τα χεράκια μου πρώτους και απλά με προδώσανε. Αυτό συνέβη. Έχετε άλλους καλύτερους τώρα για τα ψηφοδέλτια, Πρόεδρε? Απλήρως καλύτερους. Πάντα η ελληνική κοινωνία στα 10 εκατομμύρια δεν έχει ανθρώπους που πιστεύουν στη δημοκρατία. Απλά γίνανε λάθη τότε με τη λίστα, γιατί με είχαν πλησιάσει από την ΑΝΕΛ, ερχόντουσαν από άλλα κόμματα, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις ότι έμπαινε η Ένωση Κεντρών στη Βουλή, με πλησίασαν κάθε είδους καιροσκόπη. Είναι φυσικό. Εδώ κάποτε το Γιώργιο Παπανδρέου είχε πάρει 175 έδρες και του φύγανε 70 υπό τον Αποστάτη το Μητσοτάκη. Πάντα συμβαίνουν προδοσίες στο δημοκρατικό στρατόπεδο, επειδή μπαίνουν μέσα καιροσκόποι και τυχοδιώκτες. Οι τρεις που φύγανε είναι προδότες, κύριε Πρόεδρε? Προδότες είναι, διότι της λαϊκής εντολής προδότες. Τώρα, δηλαδή, η έδρα εδόθη στην Ένωση Κεντρών. Και αυτοί πήραν την έδρα και την πήγαν. Ο ένας στη ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος ΠΑΣΟΚ, ο άλλος Νέα Δημοκρατία. Εσείς πιστεύετε αυτό? Ότι από τις... αυτό, δηλαδή ο Μητσοτάκης που πήρε την έδρα της Λάρισσας, πιστεύει ότι πήρε και τους ψηφοφόρους της Ένωσης Κεντρών? Άρα εσείς πιστεύετε ότι θα ξαναείστε πρόεδρε? Αν το πιστεύετε αυτό είναι βλάκας. Ναι. Πρόεδρε, εσείς πιστεύετε ότι θα είστε η Ένωση Κεντρών στην επόμενη Βουλή και με ποια δύναμη? Ότι θα είμαστε και με αυξημένη δύναμη. Δηλαδή με τι ποστό θα είστε ευχαριστημένοι? Ελπίζουμε διπλάσιο, 7-8. 7-8. Δεν φοβόμαστε, γιατί είναι ένα 40% του κόσμου που μου τζώνουν όλους. Εμείς έχουμε μια σταθερή δύναμη γύρω στο 3,5 μόνο με πρόθεση ψήφου, που αν γίνει αναγωγή αυτό πάει 4,5 με 5 και δικαιούμαστε και ένα ποσοστό από την τεράστια μάζα των αναποφασίστων, οι οποίοι δεν θέλουν κανένα από αυτά τα παλαιά κόμματα. Άρα λέτε ότι θα ψηφίσουν αυτοί που μου τζώνουν, τους μεν και τους δε που διαγωνίζονται? Κάτι, όχι όλοι. Ερώτηση. Ένα μικρό ποσοστό. Ναι. Ένα κάποιο ποσοστό. Αν μπείτε εσείς στην ερχόμενη Βουλή, θα το κρίνει ο λαός αυτό και είστε με ένα ποσοστό ικανό να είστε μνηστήρα σε εισαγωγικά. Επειδή άκουγα πριν και τον κύριο Παπαδημούλη να λέει ότι εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα και θα σαλπίσουμε προσκλητήριο για μια αντιδεξιά συμμαχία για να κυβερνήσουμε. Εσείς θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση, πρόκληση των ΜΕΝ, του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας, αν χρειάζεται κάποιον για να κυβερνήσει? Όσα κόμματα πήγανε, είτε Καρατζαφέρης, είτε Καμένος, είτε Κουβέλης, εξαφανιστήκαν από το χάρτη. Όσοι πήγανε ως τσόντες, και ο Καμένος θα εξαφανιστεί από το χάρτη, δεν θα μπει στη Βουλή. Λοιπόν, θα είστε τσόντα αν θα συνεργαστείτε δηλαδή? Τσόντα είσαι, δεν σε λαβαίνει υπόψη. Λαβαίνει υπόψη τώρα τον Καμένο ο Πάνος Καμένος θεωρείται ότι είναι τσόντα του Τσίπρα? Τσόντα τι εννοώ, ότι του λείπανε λίγες έδρες και πήγε αριθμητικά να τσιπλιώσει. Αυτό δεν λέγεται τσόντα? Σε ένα πατελόνι τσόντα τι θα πει? Όταν ξεχυλώνει και θα χρειάζεται λίγο ύφασμα ακόμη. Δεν το καταλαβαίνετε. Όταν έχεις 140 έδρες, 135, θέλεις, επί του προκειμένου τσόντα θα γίνει η γεννηματά τώρα. Άρα λέτε εγώ... Διότι όταν πρόπερση κάναμε ψηφοφορία για την απλή αναλογική, η γεννηματά δεν ψήφισε. Άρα εκείνη διατήρησε το 50 μπόνους για το Μητσοτάκη. Το 50 μπόνους υπέρ του Μητσοτάκη το κράτησε γεννηματά στη Βουλή. Άρα υπάρχει συμφωνία ΠΑΣΟΚ
Νέας Δημοκρατίας για τη νύχτα των εκλογών για την κυβέρνηση. Το διέψευσε ο κ. Λοβέρδος πριν, γιατί το λέει ο κ. Παδημούλης. Λέει δεν είμαστε ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Ο Λοβέρδος να μας εξηγήσει γιατί δεν ψηφίσανε τη νύχτα των εκλογών την απλή αναλογική. Ένα κόμμα μικρό όπως το Πασόκ 4% είχε. Γιατί ήθελε να παίρνει ο πρώτος 50 έδρες δώρο. Να μας το εξηγήσει αυτό. Άρα εσείς θα στηρίξετε Τσίπρα ή Μητσοτάκη αν σας κανένα προσκαλέσουν. Κανέναν. Μετά τις εκλογές λέω. Εγώ θέλω το 4 να γίνει 10, το 10 να γίνει 20. Έχουμε προοπτική παρουσίας αυτοδιάθετης παρουσίας στην πολιτική ζωή. Την προηγούμενη φορά... Να γίνουμε συμπλήρωμα ναι, κανενός. Την προηγούμενη φορά πάντως το 15 θυμάμαι ότι είχατε θέσει 10 προϋποθέσεις και λέγατε κάθε μέρα ναι, όποιος πει ναι σε αυτά τα 10... Το ίδιο. Άρα θα ξαναθέσετε όρους. Ναι, και, ναι, και εάν ικανοποιήσει κάποιο όρους σας μπορεί να το στηρίξετε. Κύριε Στραβελάκη μου, θα ψηφίζουμε στη Βουλή χωρίς να στηρίζουμε. Θα, δηλαδή κατεβάζει ένα νόμο ο Μητσοτάκης που ναι, είναι καλός, έντιμος ναι, νόμος. Είναι μέσα στα... στη φιλοσοφία της Ένωσης Κεντρών. Θα το ψηφίσουμε χωρίς θέλουν να παίρνουμε υπουργεία. Δεν ζητάμε υπουργεία, δεν ζητάμε συμμετοχή στα λάφυρα. Αν γίνει αυτό που είπατε νωρίτερα, μια κυβέρνηση που να είναι και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής, εκεί θα παίρνατε υπουργεία. Δεν θα μπούμε πάλι μέσα γιατί χρειάζεται αντιπολίτευση. Ναι. Ακούστε, εφόσον σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Αν δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ναι. Πώς? Αν δεν βγαίνουν τα κουκιά και γίνει μια ευρύτερη συμμαχία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν θα βγαίνουν τα κουκιά για να πάρουν 180. Λέω, αν δεν βγαίνουν, μπορεί να γίνει αυτό. Λέω, ένα σενάριο. Δεν το βλέπω πιθανό, αλλά. Θα εξετάσουμε τη χώρα, δεν θα την αφήσουμε ακυβέρνητη. Που δεν είμαι άνθρωπος να δημιουργώ κρίσεις. Εγώ σαν λεβέντης. Αλλά πιστεύω ότι αυτοί που μας στόχευσαν, που ποιοι είναι, οι δεξιοί, οι ΣΥΡΙΖΑΙ, οι ΠΑΣΟΚΖΙΔΕΣ, αυτοί ψηφίζανε μνημόνια και κόβανε συντάξεις, αυτοί πρέπει να ζητήσουν και μια συγγνώμη και δια της πολιτικής τους στάσης να επιστρέψουν τα πράγματα εκεί που ήταν. Αυτό ζητώ, μια κυβέρνηση που να ζητούν και μια συγγνώμη από ένα λαό που τον έφεραν στον εφιάλτη. Αυτό ζητώ, γιατί έχει ζητήσει ένα συγγνώμη από αυτούς. Το ΠΑΣΟΚ έχει Πετσάλνικους, έχει Γιωργάκηδες, έχει Καρχημάκηδες, έχει Χρυσογοΐδες. Μια συγγνώμη ζήτησε το ΠΑΣΟΚ από κανέναν. Για όλα αυτά τα 40 χρόνια ακολασίας που είχε. Με τους διορισμούς, με τα ρουσθέτια. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε παρόλο υποσχέσεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φταίει σε τίποτα. Καήχατος οι άνθρωποι δεν φταίει τίποτα. Άρα έχουμε ένα σύστημα ατιμωρησίας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ήταν ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης.